Πάμε τώρα σε ένα άλλο θεματάκι, γιατί μεσοβδόμαδα πήγαμε με τον Νίκο στα γραφεία της KingBet. Εκεί κάνει μια διαδικτυακή εκπομπή ο φίλος μου Αλέξανδρος ο Τσουβέλας με τη Μαρία Ζαφυράτου, το KingBet Corner by Novibet. Καλή Μαρία. Θα τη δεις και θα μου πεις. Λοιπόν, ναι, θα είμαστε αέρα, με ανοιχτά μικρόφωνα, πρόσεγε τι θα λες. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε έτσι μια γεύση, ένα απόσπασμα από την εκπομπή. Φοβερός, χαλάς τον κόσμο. Ωραίο, δεν πιάνεσαι. Τελειώσατε. Είναι χαρά μας που είσαι εδώ και θα συζητήσουμε τα πάντα όλα που λέει και ο κύριος Νίκος. Τα παρακολουθεί όλα, είναι ακμαίος, τα πάντα, δεν του ξεφεύγει τίποτα. Ελλάδα, Ευρώπη, Ευρώπη. Πρωτάθλημα, ξεκινήσουμε λίγο με το ελληνικό. Πώς τα βλέπεις τώρα όλα αυτά με ΠΑΟΚ, με τιμωρίες, με δίκες. Κοίταξε να δεις, φάνηκε πλέον καθαρά ότι ο Ολυμπιακός είναι πιο καλή ομάδα. Δεν παίζει ρόλο, δεν το λέω σαν Ολυμπιακός, αλλά είναι η πραγματικότητα αυτή. Έχει πιο καλή ομάδα, πιο καλούς παίχτες. Πιστεύω να το πάρει το πρωτάθλημα. Άνετα το βλέπω τώρα, γιατί ο ΠΑΟΚ περνάει δύσκολες. Το μεταξύ έχει ένα προπονητή, ο οποίος για μένα προσωπικά πρέπει να φύγει. Έφυγε. Έφυγε. Όχι, λέω να φύγει. Ρε. Κατευθείαν. Εμένα μου λένε οι πηγές μου ότι είναι και λίγο θέμα παρουσίας στο γήπεδο. Ο προπονητής δεν πρέπει να έχει φόρμα, να είναι τεχνικός, να είναι έτοιμος. Α, δεν πρέπει, εντάξει. Ή έχω κάτι μόδες με κάτι γραβάτες, κάτι πάλι. Εκεί όπως λες, αυτό δεν είναι ωραίο. Δηλαδή, κοιτάς τη μόδα, τη μόδα, πώς θα αντιθείς ωραία. Ποζάρουν στην κάμερα οι προπονητές. Και από εκεί και πέρα δεν μπορεί να κουτσάρει ένα παιχνίδι. Ενώ ο Κλοπ με τη φόρμα. Αυτό, μπράβο. Έτσι. Ωραίος. Πολύ πιο καλά. Μια χαρά. Καλύτερος ο προπονητής έχει. Τι, τη στιγμή τελείως. Απλό τον εβλέπεις. Τον εβλέπεις στον πάγκο, λες, φτωχός είναι αυτός ο άνθρωπος και έχει όλο μυαλό. Δώσ' το ένα πέναλτι. Κόντε, τον ο Κόντε στην Ίντερ. Κόντε είναι πολύ καλός. Κόντε είναι πάρα πολύ καλός. Είναι απλός, έχει βγάλει το 5-3-2 κόντερ και το έπαιζε στην Τζέλση. Και πήρε ένα πρωτάθλημα. Το πρώτο χρόνο, πήρε το πρωτάθλημα. Μπράβο. Βαλβέρδε, πώς είδες στην Μπαρτσελώνα? Βαλβέρδε είναι ένας προπονητής ο οποίος οπωσδήποτε τον παίρνει ο ύπνος. Κοιμάται. Ύπνος, ε. Έβλεπα προχτές, έπαιζε η Manchester City, έχανε 2-0. Με τον Γκουαρδιόλα. Με την Τότεναμ. Τώρα στον Μπράβο, με την Τότεναμ. Έχανε 2-0 από τον Μουρίνιο. Τον κίδεψε ο Μουρίνιο πάλι. Ναι. Όπου τον βρίσκει και πολλές φορές το. Ναι, ναι, ναι. Καλός ο πονητής. Τον περίμενε στο μισό γήπεδο και αυτό στο γήπεδο του προς την άμυνα. Ενώ χάνει 2-0. Αλλάζαν 30 πάσες για να πάνε μέσα. Και το μάτς ήθελε 15 λεπτά, 20 να τελειώσει. Γέλαγα. Λέω καλά, δεν το βλέπει. Τίποτε, καθόταν έτσι. Πάσα, πάσα. Και λέει μετά έκανε 1000 πάσες, λέει. Μπράβο. Και χασπαίσει. Άσε με, λέγα. Δεν πειράζει, σήκωσέ το, κύριε. Όποιος να είναι, σήκωσέ το, γράφει κανονικά. Για να δω, έτσι. Περιέργεια. Ποιος μπορεί να είναι. Ο Δούρος. Τίποτα, τελειώσαμε. Στην μαχία. Έχεις κάνει box. Α, έχεις σπασμένη μύτη. Τι πάει το τηλέφωνο. Έχω έρθει πρώτο στην κατηγορία, δεύτερο στη Β. Γιατί γίνεται χαμός μετά, με τα σπορτ, ναι, με τα μπόξ. Για να τσακώνουμε με τα παιδιά, να υποστηρίζω τον εαυτό μου. Πα, πα, κατευθείαν. Μία-δύο, ε. Ένα, δύο, τρία. Κάτσε, μη σου φύγει κανένα χέρι. Κανένα χέρι. Δηλαδή, εκεί που πήγαινες κακόμυρος, όλες δεν υπολόγιζε. Έκανα τον κακόμυρο. Τίποτε δεν του έκανα. Δεν ξέρω τίποτε εγώ. Αλλά το ζύγωνα λέω είμαι εντάξει εδώ, βάζα και τον πόδι. Τον μέτραγε κανονικά. Και έτσι όπως παπ, τέζα, τέζα, μαζεύτε τον, πάρτε τέρμα. Ωραία, να το κάνουμε μαζί, ένα, δύο, όμορφα. Ένα, δύο, τρία, πάμε άλλο ένα. Παπ, τελειώσατε, ψάθα κάτω. Από εδώ θα φεύγει ένα, βλέπεις, ένα, ένα. Δύο. Ναι, ο Τσουβέλας δεν καταλάβει. Τώρα το θα λέω ωραία. Έτσι όμως. Αυτό είναι. Νάτι. Είναι εδώ, το πιάσε. Ζαφυρά δεν το πιάσε όμως. Εγώ που ούτε και να το κλείσα. Την είδε. Εδώ κοίτα. Νάτο. Νάτο. Το μάθε. Το μάθε. Το μάθε. Άντε, γεια, καλημέρα. Το μάθε. Λοιπόν, μπράβο Γιάννη. Ζαφυρά του πιο γρήγορα το πιάσε από τον Τζουβέλα. Αμέσως. Τάκα, τάκα.
Τι λες Κωστή, είσαι ο επόμενος καλεσμένος, να ξέρεις, ε. Η κυρία βλέπω το δουλεύει καλά το χέρι. Ναι, θα μάθει. Μεγάλε Κωστάκι. Θα κατέβεις όταν σε καλέσουν τα παιδιά μια βόλτα, ε. Κατευθείαν. Ναι, εγώ πάντα μ' αρέσει να κατεβαίνω, περνάω, μυρίζω το Καλυθέα, Δυτηθιές, Καρανταφέρι. Φεύγω, βρίσκω κανένα δυο φίλους εκεί κτλ. Έχω τον Παπαγιανόπουλο, τον Γιάννη, τον εγγονό του Διονύση, του ηθοποιού ΑΕΚΤΖΙ. Ανεβαίνω πάνω σε φίλους Βόρεια Προάστια και παίρνω τα πάνω μου. Και κάνει καλό. Όποτε θα κατέβω... Θα σε πάω και ένα Λαντίνι πρώτα και μια χαρά. Θα πάμε εκεί στον ωραίο το φίλο σου που είναι... Με τα χοιρινά που δεν τρώνε, τρώνε τα άλλα. Ναι. Πολύ καλό. Λοιπόν, ναι, να σχολιάσουμε κάτι άλλο. Μετά το παιχνίδι, Μπιλμπάο Μπαρτσελόνα 1-0 με το αυτογκόλ του Μπουσκέτ στο φινάλε, η Μπαρτσελόνα αποκλείστηκε. Ναι. Ωραία. Ο Ζόρντι Άλμπα, που του πήραν συνέντευξη μετά το μάτς, είπε: είναι μόνο 1-0. Θα προσπαθήσουμε σε λίγες εβδομάδες στην ρεβάνς να προκριθούμε. Και του λέω ο δημοσιογράφος ότι δεν υπάρχει ρεβάνς. Γίνεται, Νίκο, να είσαι διεθνής, να είσαι βασικός στην Μπαρτσελόνα, να παίζεις κύπελο και να μην ξέρεις ότι είναι νοκάουτ το μάτς? Σωστό, πρωτοφανές. Πρωτοφανές, μπράβο. Δηλαδή και ο προπονητής τι κάνει? Αναρωτιέμαι, ο προπονητής πριν το μάτς τους μιλάει. Τακτική κλπ. Δεν τους λέει ότι παιδιά είναι νοκάουτ. Και αν τους πεις κρίνοντολα εδώ, ένα μάτς είναι. Ένα μάτς είναι. Το έχουμε στην έδρα μας. Υποτίθεται ότι ευτυχώς τον Ατάλλο και εκτός που έπεσε. Ή το έχουμε έξω. Προσέχουμε. Ένα είναι. Τα δώστε όλα όπως θα λες. Τον έπιασες. Κοιμώνται ρε Γιάννη. Τον Βαλβέρδε δεν τον είδες, τον έπαιρνε ο ύπνος. Είδα και τον καινούργιο πώς θα πάει. Χειρότερο. Εντάξει. Αλλά εντάξει, ρε Κώστα, πραγματικά το μου κάνει εντύπωση. Ούτε στο τοπικό παιδί μου. Να μην ξέρεις ότι δεν υπάρχει επαναληπτικός. Βέβαια. Τρομερό πράγμα. Εδώ πήγαμε εμείς τρίτη κατηγορία, τρίτη εθνική, τέταρτη εθνική, εθνική αριστεχνική. Και ένα παίκτη που δεν ήξερε ότι είχαμε κύπελο. Και δούλευε το παιδί. Και την Δετάρτη. Τον τιμώρησαν με 1.000 δραχμές πρόστιμο. Γιατί 1.000 ευρώ, ότι εδώ πέρα ο άλλος παίρνει εκατομμύρια, είναι διεθνής. Στην Μπαρτσελόνα παίζει. Κανονικά. Ναι, τιμωρία. Μπαίνεις, όχι. Α. Κανονικά μπαίνεις μέσα και συζητάς. Ναι. Είσαι προπονητής. Ναι. Είσαι στη μία ή στην άλλη ομάδα. Ναι. Και πας στην Μπαρτσελόνα. Ναι. Αυτό το παιχνίδι, είτε έξω είμαστε ό,τι να είναι, δεν είναι ότι έχουμε επαναληπτικό να διορθώσουμε. Εδώ τι γίνει. Θα πάμε μέχρι Μπέναρτη, μέχρι εκεί. Λοιπόν, ένα μάτς είναι. Το λες πριν από τον αγώνα. Ναι. Αυτοί έχουν χάσει τα αυγά και τα πασχάλια. Τώρα, ή το είπε κι ο άλλος κοιμότανε, ή δεν το είπε. Ή δεν το είπε. Μπράβο. Ένα από τα δύο είναι. Λοιπόν. Πάντως, Γιάννη, η φωτογραφία του Καψί με τον Κούδα είναι πολύ γνωστή. Το πιάνει ο Καψί για να μην φύγει ο Κούδα σε ένα μάτς πάω παραθυριακό στην Τούμπα. Είναι ίδια με, πρέπει να γίνει viral του Πικέ, έτσι όπως μαρκάρει τον μαύρο σέντερφόρ της... Τον Ιγιάνκι Βίλιαμς. Ναι ρε φίλε, είναι δηλαδή ξεφτύλα αυτό το πράγμα. Το σέρνει τα 32 Πικέ. Γι' αυτό αλεύοντος μόλις έβλεσε, με έλεγε ένας φίλος μου ποδοσφαιριστής, τη δόξα δράμας, Μιχαλίτσος, φίλος. Ο αλεύοντος λέει όταν κλείναμε τα 30, ερχότανε και ρωτούσε, πόσο χρόνο είσαι? Έτσι. 30 χρονών. Τα έχει κλειθεί. Τον άλλο μήνα, κύριε Νίκο. Δηλαδή, έπαιζε ρόλο μετά τα 30-31. Σου λέει τώρα έχω να κάνω με τη σχολεία. Τη φωτογραφία τη βρήκε ο Λίγκρης, σιγά με την έβρισκε. Είναι ο Γιώργος ο Λίγκρης. Κύριε Σύσβοτα, από τη Μαρίνα Μπίκου εδώ ο Γιώργος ο Λίγκρης. Είναι μια κοπέλα η οποία έχει μια επικοινωνία ο Γιώργος. Κάτσε, φίλε, τι επικοινωνία έχει? Περίμενε, άνθρωπος είναι παντρεμένος. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό.
Φαρσαλιλό στο Τριάδι για μερακλείδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλείδες.